υπάρχουν λόγια, τι να πω. Λόγια δεν υπάρχουν. 17 χρόνια παιδιά σκοτώνεται και 18. Να φταίει ο δρόμος και η ταχύτητα. Εγώ δεν θέλω να πιέζω από το σημείο καθόλου, συγγνώμη τώρα το Θεό. Με δάκρυα στα μάτια, ο κύριος Κώστας, πατέρας του 22χρονου Χάρη, που έχασε τη ζωή του ως συνοδικός σε Κιόταχή πριν από 7 χρόνια σε τροχαίο στην παραλιακή Ηρακλείου, θρηνεί όχι μόνο τον γιο του, αλλά και τον ανιψιό του Γιώργο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στο ίδιο ακριβώς σημείο, σε κολόνα πάνω στη διαχωριστική νησίδα, ως συνοδηγός σε τροχαίο που σημειώθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο. Πήγαινε με ένα φίλο να πιει καφέ, δεν είχαν πιει καθόλου αλκοόλ. Έτρεχε ο οδηγός με υπερβολική ταχύτητα, του έφυγε το αυτοκίνητο, προσέκουσε στην κολόνα. Ο γιος μου ήταν συνοδηγός, χτύπησε το κεφάλι του, όπως και ο ανιψιός μου το ίδιο ακριβώς. Συνοδηγός κι αυτός. Υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά και ο δρόμος εκεί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να φτιαχτεί. Δεν μπορεί στο ίδιο σημείο μια οικογένεια να χάνει ένα 17χρονο και ένα 22χρονο συνεπιβάτες. Δεν ήταν οδηγοί. Πέρα όμως της ταχύτητας, ας δούμε τις υποδομές. Αν ήταν πιο μεγάλη νησίδα, δεν θα έφευγε το αυτοκίνητο στην κολόνα. Θα δημιουργούνταν τραυματισμοί. Αν ήταν μισό μέτρο, όπως λένε οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ, όπως λένε οι ειδικοί, αν υπήρχε ένα προστατευτικό πάνω στην κολόνα αυτή, να μην δημιουργήσει τη σημειακή σύγκρουση. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, με τις οικογένειές τους μαζί με μέλη του συλλόγου SOS, τροχιά εγκλήματα, να ζωγραφίζουν στο επίμαχο σημείο της παραλιακής δύο λευκές πεταλούδες για τον Γιώργο και τον Χάρη, τιμώντας τη μνήμη τους. Δύο λευκές πεταλούδες για τον Γιώργο και για τον Χάρη. Τα δύο ξαδέλφια που έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο ακριβώς σημείο στην παραλιακή, με διαφορά 7 ετών. Είναι ένα σύμβολο υπενθύμησης για τους ανθρώπους που φύγανε και τον τρόπο που φύγανε. Περνάω κάθε μέρα, δεν θέλω να περνάω, ούτε να περνάω. Πώς να το κάνω. Δεν θέλω καν να το βλέπω. Καθόλου δεν θέλω να το βλέπω. Τώρα και ειδικά με τον ανιψιό μου καθόλου. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω σημείο είναι τι να πω. Πώς να νιώσω, δεν υπάρχει, δεν λέγονται με λόγια αυτά τα πράγματα. Μόνο ο πατέρας και η μάνα του παιδιού και του κάθε παιδιού μπορεί να τα καταλάβουν αυτά. Να μην τρέχουν τα παιδιά και να φτιαχτεί ο δρόμος. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει, τονίζουν, ωστόσο με τη συμβολική αυτή κίνηση στοχεύουν να δείξουν ότι τα επαναλαμβανόμενα τροχεία δεν φαίνεται να αποτελούν συμπτώσεις, επισημένοντας ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να βάλουν στο μικροσκόπιο τις υποδομές και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απαιτούνται παρεμβάσεις, τότε να τρέξουν τα αναγκαία έργα. Κάνει παπουράκια, πρέπει να γίνει διαχωριστικό με μπετό, να μπουν μπάρες. Κάτι πρέπει να διαχτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να έχουν σκοτωθεί 10 άτομα εκεί πέρα. Από την Αμπουδάρα και αυτό έχει προβλήματα. Έχει σαμαράκια, έχει αυτό. Θα σας παρακαλούσα να ορίσετε ένα υπεύθυνο μηχανικό για να ελέγξει εκείνο το σημείο και αν τυχόν διαπιστώσει κάποια κακοτεχνία να επιδιορθωθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί ο δρόμος εκείνο το σημείο, ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Στη μνήμη του Γιώργου και του Χάρη και όλων των θυμάτων που θυσιάζονται στους δρόμους της Κρήτης, ο Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα περιμένουν να δουν πράξεις και όχι δηλώσεις, δάκρυα και ευχές. Μπήκα στο κλαμπ των θυμάτων της ασφάλτου, πρέπει να κάνω και να κάνω τον ειδικό για την οδική ασφάλεια. Αυτό είναι μια τραγωδία για τη χώρα μου. Ειδικά το σημείο αυτό, σαν σύλλογος εμείς, από το 21, αν δείτε τα υπομνήματα που έχουμε κάνει, αν δείτε, έχουμε κλείσει το δρόμο της Αμπουδάρας, στην Παραγιακή, έχουμε κάνει δράσεις, φωνάζουμε χρόνια και λέμε εδώ κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε δεκάδες νεκρούς στην Παραγιακή, στην Αμπουδάρα, στο Γάζι και δυστυχώς δεν κινητοποιείται κανείς.